Αστακό στο Αιγαίο, όλοι λέει είναι έτοιμοι για μια επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Ποιοι τα λένε αυτά? Ναι, Φίλιππε, όχι ποιοι τα λένε αυτά. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος προπαγάνδας από την πλευρά των Τούρκων, οι οποίοι ξεκίνησαν κάνοντας τι? Στέλνοντας τα drones τους να φωτογραφίζουν και να κατασκοπεύουν τα λιμάνια, ναι, σε Μυτιλίνη και Σάμο και να βγάζουν φωτογραφίες, αυτές τώρα που βλέπετε σε εικόνες παρακαλώ, όπου αποβιβάζονται στα ελληνικά νησιά. Εμεί 1117 είναι το όνομα του τύπου των στρατιωτικών οχημάτων, ναι, τα οποία είναι αναγνώρισης, οχήματα αναγνώρισης. Λοιπόν, έτσι μόνοι τους παραδέχονται ότι κατασκοπεύουν τα ελληνικά νησιά και ότι είναι έτοιμοι για όλα, αν σκεφτούμε ότι ακόμα και σήμερα... Ετοιμάζουν θερμό επεισόδιο, έτσι... με ερωτηματικό. Ετοιμάζουν θερμό επεισόδιο. Τώρα το έβαλε στη σωστή του θέση. Έτσι είναι το σωστό. Και ποια είναι η απάντηση? Δεν το έχουμε το θερμό επεισόδιο και ούτε θέλουμε να το έχουμε το θερμό επεισόδιο. Δυστυχώς, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι συγκλίνουν προς τα εκεί και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από αέρα, από θάλασσα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη στην κυριολεξία, όχι απλά είναι πανέτοιμες, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, έχουν δώσει σαφείς εντολές, υπάρχει το πολεμικό ναυτικό με 15 μονάδες και υποβρύχια έτοιμο να επέμβει ανά πάσα στιγμή στο Αιγαίο, υπάρχει στον Εύρο έτοιμη ειδική στρατιά η οποία θα επέμβει σε οποιοδήποτε τύπου εμπλοκή ή θερμό επεισόδιο. Να σας πω κάτι, και μέχρι και στην Κρήτη, ναι, υπάρχει αερομεταφερόμενη μονάδα. Το θέμα εδώ είναι, εγώ λέω το εξής, τα ντρόν πώς έφτασαν πάνω από τα ελληνικά νησιά? Κοίταξε, είναι γνωστό. Και δεν υπήρχε επέμβαση από εμάς. Ένα δεύτερο κομμάτι που πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές είναι το εξής. Όταν αυτό το θερμό επεισόδιο το ακούμε βέβαια εδώ και κάτι χρόνια. Κάθε μήνα θερμό επεισόδιο ετοιμάζουν, θερμό, θερμό, θερμό. Κάθε μήνα αυτό ακούμε. Ναι, αλλά έχουν εκλογές τώρα στην Τουρκία, έτσι. Έχουν... Πότε τις έχουν εκλογές? Σε λίγους μήνες, δύο μήνες. Και μάλιστα λέει το δικό του σύνταγμα, το οποίο διαμόρφωσε ο ίδιος ο Ερντογάν, τι? Άμα ότι πάνε, σε περίπτωση, ναι, πολέμου με την Ελλάδα, προσέξτε, όχι με τη Συρία, ναι, ή κάποια άλλη χώρα, με την Ελλάδα, τότε θα μπορεί να παραταθεί η θητεία του. Κάτσε δύο λεπτά, δεν θέλεις μόνο εσύ. Λεπτά θέλεις, δεν είναι μόνο από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για μας. Βεβαίως. Ότι άμα αυτή τη στιγμή, βεβαίως, έχουμε θερμό επεισόδιο και υπάρχει υπόνοια, υπάρχει υπόνοια από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι έχουμε θέμα εθνικής ασφαλείας σύμφωνα με το δικό μας σύνταγμα και σύμφωνα με τους δικούς μας νόμους και τα διατάγματα, θα υπάρχει παράταση της κυβέρνησης και δεν θα πάμε σε εκλογές. Ναι, αυτό είναι το ένα και το κύριο σενάριο. Ωραία, ακούσε το λίγο και αυτό λοιπόν. Εάν λοιπόν αλλιώς η γίνει, κυβέρνηση, εμείς ακούστε δύο λεπτά, εδώ λοιπόν ακούστε το, εάν γίνει θερμό επεισόδιο και είμαστε ανά πάσα στιγμή να γίνει θερμό επεισόδιο και χωρίς να έχει γίνει, για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν θα πάμε σε εκλογές. Που τι σημαίνει αυτό? Παράταση της κυβέρνησης. Και δεν θα αλλάξει κάτι. Με τη διαφορά όμως ότι εμείς αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Ακόμα. Σε αντίθεση με αυτό που λέει ουσιαστικά ο Πάνος, ότι δεν αποκλείεται προκειμένου να παρατείνει τη θητεία του, αφού ξέρει ότι θα χάσει. Αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές όμως. Τα λέμε ξεκάθαρα, εδώ μιλάμε ανοιχτά. Ναι, ισχύει. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω. Εγώ αυτή τη στιγμή ξαναλέω. Ότι και μόνο στην υπόνοια ότι μπορεί υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο. Εκεί το παίζει ο Ερντογάν το κόλπο του για να κερδίσει χρόνο στην προεδρία του εκεί, στην προεδρία, στην Τουρκία. Από την άλλη βέβαια και η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορεί να πάει σε εθνικές εκλογές εάν υπάρχει θέμα εθνικής ασφαλείας. Σαφώς. Είναι κάτι το οποίο για αυτό το θερμό επεισόδιο έχουν επιληθεί χώρα μας, βγάζουν τις φωτογραφίες στρατηρικών οχημάτων στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μπριστικές δηλώσεις από τους Τουρκαλάδες. Έχουμε τον Μπράντεφερ των δύο του Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό στο 70ο, στον ΟΗΕ, προχθές. Έγινε χαμός. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πεντάγωνο συναγερμός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να γίνει. Είναι σε red alert, είναι σε κόκκινο συναγερμό, κυριολεκτικά. Και αν γίνει μία φορά κάτι, κάτι δεν περιμένουν να έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, για θερμό επεισόδιο. Όπως είχαμε στα Ήμια. Μία τέτοια κατάσταση φοβούνται. Όχι ότι θα έχουμε εισβολή στη χώρα μας.
Ναι, ξέρεις, το να πάρουν λέει φωτιά τα τόπια, έτσι το λένε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν μπορείς να προβλέψεις τον αντίπαλο 100% αλλά, σε σχέδια επί χάρτη. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που φοβούνται είναι ένα εντονότατο θερμό επεισόδιο. Να θυμηθούμε την Κύπρο, με συγχωρείς, είχαμε τον Ατήλα 1 και μετά από 15 ημέρες είχαμε και τον Ατήλα 2. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι έγινε ένα επεισόδιο. Καλά, τότε είχαμε έγινε στρατιωτική επέμβαση. Υπήρχε προδοσία. Άλλο αυτό, αυτό τώρα. Υπήρχε προδοσία. Αυτό εμείς το λέμε τώρα. Υπήρχε προδοσία. Αυτό το λέμε εμείς. Θέλω να πω, ακόμα δεν έχουν αποχαρακτηριστεί τα έγγραφα. Εγώ, μιλώντας με στρατιωτικούς αναλυτές. Προδοσία ήταν. Και ναι. Οι οποίοι ελέγχουν τη σημερινή κατάσταση με τους Τούρκους, θεωρούν αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο για να είναι ένα μεγάλο επικοινωνιακό τρίκ του Ερντογάν. Άσχετα αν θα είναι εις βάρος της χώρας μας και χτύπα ξύλο, μην έχουμε και θύματα από αυτό το οποίο θα πάνε να στήσουν και να κάνουν. Και θα είναι ένα προβοκατσιόρικο, μια προβοκάτσια θα είναι για να κερδίσει ο Ερντογάν χρόνο επάνω στην Προεδρία της Τουρκίας. Το μεταναστευτικό βλέπεις ότι δεν του βγαίνει, δηλαδή μεταναστευτικές ροές, οπότε πάει σε πιο σκληρό παιχνίδι. Πάει να παίξει κάτι πιο θα κάνει. Πόκερ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Κάτι θα κάνει. Και δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν θύματα, Φίλιππε. Δυστυχώς υπάρχουν θύματα.